Είμαστε κυρίες και κύριοι, λοιπόν, επιστρέψαμε. 5 και 39. Ακριβώς, και είναι πού πάμε, Διονύση? Πάμε στον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, το οποίο θα μας πει. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Χρόνια πολλά. Καλή ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά, με υγεία και χαμόγελα. Έτσι, έτσι. Και είναι σε θέση λοιπόν τώρα ο κύριος Μπάκα να μας δώσει όλα τα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ακινήτων σε Αθήνα και Πειραιά, πόσο κοστίζουν τα πυλωμένα διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας για τους φοιτητές και ποιοι είναι οι όροι του νέου προγράμματος Σπίτι μου 2. Πάμε λοιπόν να δούμε την διαθεσιμότητα, κύριε Μπάκα, των ακινήτων σε Αθήνα και Πειραιά. Ναι, κύριε Μποτώνη, ουσιαστικά αναφερόμαστε στο πρόγραμμα Σπίτι μου, το πρόγραμμα το οποίο αφορά για αγορά κατοικίες για νέους από 25 έως 39 ετών. Είναι το πρόγραμμα ουσιαστικά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και τρέχει από αρχές Απριλίου. Συγκεκριμένα θα σας αναφέρω στα δυτικά προάστια 3 στα 10 σπίτια που είναι από 75 έως 120 τετραγωνικά μέτρα με δίπλο δωμάτιο έως 150.000 ευρώ. Είναι η διαθεσιμότητα. Τώρα, αν κάποιος βρει, αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει ένα σπίτι στο Εγάλιο, πρέπει να γνωρίζει ότι το 2022 είχαμε μια διαθεσιμότητα 53,8% και το 2023 στο 21,89%. Δηλαδή μειώθηκε αρκετά η διαθεσιμότητα των ακινήτων στην περιοχή του Εγαλαίου. Στο Ήλιο, από 70,2% η διαθεσιμότητα των ακινήτων έως 150.000 ευρώ με δίπλα δωμάτια, στο 43,31%. Στο Γαλάτσι, από 33,3% στο 18,22%. Στην Νέα Ιωνία, από 38,5% στο 14,47%. Στην Νέα Φιλαδέλφεια πάλι, από 45,4% τη διαθεσιμότητα των ακινήτων που είναι από 75% τετραγωνικά. Άνω του υπότερου με δίπλο δωμάτιο έως 150.000 ευρώ του μετρητή πώληση, το 20 φτάσαμε στο 21,42%. Συνέχεια Χαλκιδόνα τώρα από 47,61% στο 13,6%. Δηλαδή, γενικά βλέπουμε ότι από την ώρα αυτή η ιστορία που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, συνεχώς μειώνεται η διαθεσιμότητα των ακινήτων, τα οποία πληρούν τα βασικά κριτήρια του προγράμματος για κάποιον που ψάχνει να βρει ένα σπίτι το οποίο θα είναι κατάλληλο για οικογένεια με δίπλο δωμάτια. Και είναι αισθητή η μείωση. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε από τους αριθμούς ότι έχει μειωθεί στο μισό και παραπάνω. Στο 100% σε κάποιες περιπτώσεις. Ακριβώς. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε τώρα, θα δούμε ότι στις άλλες περιοχές, όπως είναι στις περιοχές των νοτιών προαστίων, θα δούμε ότι στην περιοχή αυτή τη στιγμή του Πειραιά, στο Νέο Φάληρο, θα δούμε αυτή τη στιγμή, ίσως αμπελόκηπες που γράφει αυτή τη στιγμή η καρτούλα μας, βλέπουμε ότι το 2020 είχαμε 6,4% ποσοστό διαθεσιμότητας, πλέον έχουμε στο 3,16%. Στα Ηλίσια από 10,8% στο 6,41%, στον Νέο Κόσμο από 20,8% στο 7,46%, μεγάλη πτώση, σε Πετράλωνα από 31,7% στο 5,74%, Εξάρχεια Νεάπολης, ο κύριος της Αθήνας που επιλέξαν πάρα πολύ νέοι να αναζητήσουν κατοικία από 22,9% στο 8,86%, στην Κυψέλη είναι η περιοχή η οποία κατέγραφε υψηλή διαθεσιμότητα από 56,9% στο 33,7%, δηλαδή μόλις μία στις 10 κατοικίες. Πατήσια αυτή τη στιγμή από 78,1% 76,9%. Καταγράφει αυτή τη στιγμή στα Πατήσια είναι η περιοχή που καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό διαθεσιμότητα ακινήτων κατάλληλα για το πρόγραμμα Σπίτι μου. Στον Κολονό από 65,1% το 22% στο 23,53%. Στον Έγκαμο Πεντελεήμονα από 92,7% 79,3%. Πλατεία Αττικής 75,9% στο 80,05%. Πλατεία Αττικής 82,1% 76,47%. Δηλαδή γενικά βλέπουμε ότι η διαθεσιμότητα καταγράφεται κυρίως στα Πατήσια, στον Έγκαμο Πεντελεήμονα, πλατεία Αττικής, πλατεία Αμερικής. Δηλαδή, στις περιοχές του ΚΕΟ της Αθήνας. Βλέπουμε, κύριε Μπάκα, και περιοχές που δεν έχουν σχεδόν καθόλου διαθέσιμα διαμερίσματα. Ακριβώς. Αν λέει στο 30%, τι θα βρεις? Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον Πειραιά τώρα, κύριε Μπάκα. Ο Πειραιάς είναι περιοχή η οποία κατέγραφε την διαθεσιμότητα που είπαμε με το ΚΕΟ της Αθήνας. Βλέπουμε ότι πριν στην περιοχή του Νέου Φαλήρου από 26,13%, 2 στα 10 σπίτια, φτάσαμε σχεδόν στη μηδενική διαθεσιμότητα. Σχεδόν μηδέν διαθεσιμότητα. Καλή Πολυφρεατίδα 23,18, 5,8, Καμίνια Παλιά 87,1% το 2022, 57,29% το 2023, Καστέλα Πασχαλία 22,8%, 11,29%. Δηλαδή, γενικότερα έχουμε πάνω από 50% μείωση διαθεσιμότητα. Τόσο κέντρο του Πειραιά από 23,1% στο 18,42%. Πειραϊκή Χατζηκυριάκιο από 3,87% στο 4,87%. Ραγδαία μείωση διαθεσιμότητα. Ταμπούρια Αγία Σοφία από 69,6% στο 46,04%. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή στις καλές περιοχές των Αθηνών βλέπουμε διαθεσιμότητα είναι σχεδόν ή μηδενική ή πάρα πάρα πολύ μικρή πλέον. Είναι πολύ δύσκολο, είναι, καταλαβαίνουμε, έτσι, να βρεις ένα σπίτι που να είναι κατάλληλο και να πληρεί τις προϋποθέσεις. Για να πάμε τώρα στα επιπλωμένα διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, κατάλληλα για φοιτητές. Κύριε Μποτώνη, εκεί πραγματικά θα μας βρίσκουν τώρα οι γονείς. Πόσο κοστίζουν. Και θα σου λέω ότι δεν είναι δυνατόν. Θα δούμε αυτή τη στιγμή, είπαμε, ότι φετινή χρονιά είναι μια δύσκολη χρονιά όσον αφορά την αναζήτηση κατοικίας για φοιτητές με προσιτό ενίκιο. Τώρα στην Άνω Κυψέλη, για ένα σπίτι 18 τετραγωνικά μέτρα, αγγίζουμε ακόμα και 450 ευρώ το μήνα. Για σπίτι που είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών.
αυτό το συγκεκριμένο σπίτι σκεφτείτε ότι είναι 19 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. 18 τετραγωνικά, 350 ευρώ είναι. Τετραγωνικό μέτρο για πλήρωση πληρωμένο σπίτι σε Άνω Κυψέλη. Στον Άγιο Λευτέριο, 25 τετραγωνικά μέτρα. Είναι για τρέλα. 350 ευρώ, έχει 5 λίμωνα. 28 τετραγωνικά, 350 ευρώ. Φωκίνος Νέγρη, πάλι στην Κυψέλη. Ανακαινισμένο σπίτι πλήρωση επιπληρωμένο, 35 τετραγωνικά. 60 ευρώ στο Παγκράτη, 25 τετραγωνικά μέτρα, 380 ευρώ πλήρως ανακαινισμένο. Πλατεία Μαβίλη, 35 τετραγωνικά, 400 ευρώ. Εξάρχεια, 35 τετραγωνικά, 420 ευρώ. Πλατεία Αμερικής, 43 τετραγωνικά, 420 ευρώ. Μεταξουργείο, 58 τετραγωνικά, 430 ευρώ. Κάτω Ηλίσια, 48 τετραγωνικά, 470 ευρώ. Δηλαδή, γενικά βλέπετε ότι δεν ξεφεύγουμε μακριά από τα 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και πάνω. Ακριβιά, 27 τετραγωνικά, 480 ευρώ, δηλαδή 17 ευρώ το μέτρο. Νέαπολη Εξαρχείου, 490 ευρώ. Βαρνάβα Παγκράτη, 4 τετραγωνικά, 500 ευρώ. Δηλαδή πάνω από 12-13 ευρώ το μέτρο. Όνομα Μπελόκη, 35 τετραγωνικά, 500 ευρώ. Θυσίω, 45 τετραγωνικά μέτρα σπίτι, πλήρω επιπληρωμένο και ανακαινισμένο, 350 ευρώ. Κάτω Πετράουλα, 52 τετραγωνικά, 550. Βοτανικό, 45 τετραγωνικά, 550 πάλι. Νέο κόσμο, με 800 και ένα γιγαμίζουν διαχρόνιε μισθώσει, 60 τετραγωνικά μέτρα, 700 ευρώ. Στο Χίλτον, 27 τετραγωνικά μέτρα, 700 ευρώ. Εγώ, όσο προχωράτε, έχουν αρχίσει και γίνονται ακόμα πιο απλησίαστα τα ενίκια σε σχέση με τα τετραγωνικά. Είναι αυτό που λένε οι γονείς μας, πώς θα πληρώσουμε αυτό το ενίκιο τα παιδιά μας. Δεν βγαίνουν να πληρώσουν αυτό το ενίκιο. Λοιπόν, εγώ θα το πω γιατί μου έρχεται στο στόμα εδώ πέρα στα χείλη. Όταν βλέπει λοιπόν κανείς και παρακολουθεί αυτά τα ενίκια, αυτές τις τιμές, όπως είπετε και εσείς κύριε Μπάκα, με 10 ευρώ και πάνω το τετραγωνικό μέτρο, σου έρχεται είναι και των ημερών το «Οχ, Παναγία, βοήθεια, τα ενίκια», έτσι, να γίνει κάτι. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Κύριε Μπωτώ, είναι πολύ δύσκολα δεδομένα. Γενικότερα όσον αφορά τη στέγαση και ιδιαίτερα όσον αφορά τους φοιτητές, στη στιγμή αυτή που ξέρουμε ότι είμαστε σε μια εποχή όπου πάρα πολλοί γονείς θα αναζητήσουν τη νέα φοιτητική κατοικία. Δεν είναι απλό. Έχουμε μια αύξηση των ζητούμενων τιμών νοικίας από 12 έως 16% τη φετινή χρονιά και μια συσσωρευτική αύξηση από το 2017 και σήμερα ιδιαίτερα στις περιοχές των Αθηνών που αγγίζει περίπου το 60%. Έχουμε αγγίξει πλέον το 70% του ενός μισθού ως κόστος στέγασης. Εγώ ξέρω δικούς μου ανθρώπους που ψάχνουν τώρα σε Θεσσαλονίκη, σε Λάρισα, σε άλλες πόλεις, δεν βρίσκουν και αν βρουν είναι πανάκριβα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ερωτηματικό αν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους για να... Και τι θα κάνουν για να σπουδάσουν. Και να πούμε ότι εμείς λέμε εδώ μόνο για τα ενίκια. Αν ένας γονιός θα πρέπει να συνυπολογίσει και όλους τους λογαριασμούς, όλα τα υπόλοιπα έξοδα για διάσταση, να συντηρηθεί ένα σπίτι, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό ξεπερνάει τα όρια. Πάμε, κύριε Μπάκα, να δούμε τώρα τους νέους όρους για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ουσιαστικά τα κονδύλια τα οποία για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 1 έχουν ουσιαστικά όχι εξαντληθεί, ουσιαστικά έχουν δεσμευτεί αυτά τα κονδύλια, πάμε στο δεύτερο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, το οποίο έχει 3-4 σημαντικές αλλαγές. Το ελάχιστο εισόδημα που πρέπει να δηλώνει στην εφορία του νοικοκυριού είναι 10.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να είναι και τεκμαρτό πλέον εισόδημα. Ενώ πριν λέγαμε το φορολογητό εισόδημα 10.000 ευρώ. Το ανώτατο ετήσιο εισόδημα των άγαμων δεν πρέπει να ξεπεράσει 16.000 ευρώ. Τον έγαμο χωρίς παιδιά 20.000 ευρώ. Στην περίπτωση των οικογενειών με παιδιά, το όριο εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά παιδί. Για τα μονογονιακά νοικοκυριά, το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνάει 27.000 ευρώ, συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στην παλαιότητα κινείται τώρα, λαμβάνεται υπόψη το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την έκδοση οικοδομικής άδειας. Δηλαδή, παλαιότερα μπαίνουμε σε δικασία πότε αποπεραδόθηκε το ακίνητο. Εμείς τώρα πλέον μιλάμε από την ώρα που εκδόθηκε η άδειά του. Στο ανώτατο όριο των 150 τετραγωνικών μέτρων δεν προσμετρώνται αυτά που αποτυπώνονται στο συμβόλαιο αγοράς ως παραρτήματα παρακολουθήματα. Δηλαδή η αποθήκη και το πάρκινγκ. Δηλαδή είναι σημαντικά αυτά τα δεδομένα. Γιατί κάποια στιγμή κάποιοι θεωρούσαν ότι είναι 150 τετραγωνικά μέτρα όταν μπαίνουμε σε δικασία και προσθέταμε στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων και το πάρκινγκ και την αποθήκη. Πλέον είναι ξεχωριστά. Η κύρια κατοικία. Δηλαδή το σπίτι το οποίο θα πάει να διαμείνει κάποιο. Τώρα συνεχίσει η καρτούλα και έχουμε το χρόνο να το πούμε. Να πάμε να δούμε στις 3 και μία προτάσεις για τη διεύρυνση των δικαιούχων του προγράμματος Σπίτι Μου. Αυτό που λέμε, κύριε Μποτώνη, το εξωτευχήστημα έχει μεγάλη ανάγκη από τον κόσμο για να μπορέσουμε να διευρύνουν ουσιαστικά το πρόγραμμα Σπίτι Μου και του δικαιούχου. Αυτό που συζητάμε είναι να διευρυνθούν τα ισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, αντί για 16.000 ευρώ σε έναν άγαμο, να μπορεί να γίνει 24.000 ευρώ. Η μια οικογένεια που είναι 24.000 ευρώ, 27.000 ευρώ, να φτάνει ακόμα και τι 30 με 35.000 ευρώ. Διότι βλέπουμε ότι ακόμα και η μεσαία τάξη πλέον στη χώρα μα δεν μπορεί να πληρώσει το κόστο στέγας και θα είναι σημαντικό να ενταχθεί και στο πρόγραμμα Σπίτι Μου. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι το εξής, ότι η χορήγηση του χαμηλού του δανείου να μην αφορά μόνο την αγορά αλλά και την ανέγκριση κατοικίας. Τι σημαίνει αυτό στην επαρχία, σε περιοχές όπως είναι ο νομός Αχαΐας, το Μεσολόγγι, ο νομός Ηλίας και στον Πύργο στην Αμαλιάδα, δεν υπάρχουν πολλά σπίτια προς πώληση. Οπότε πολλοί νέοι στις συγκεκριμένες περιοχές και πολλές οικογένειες που διαθέτουν ιδιόκτητα οικόπεδα, να δει όταν είναι δυνατόν σε αυτά τα παιδιά να χτίσουν το οικόπεδο, να χτίσουν το σπίτι του, το καινούριο του σπίτι, στο οικόπεδο των γονέων του, αλλιώς στο δικαίωμα υψού που μπορεί να υπάρξει συνταράτητα του πατέρα.
Υπήρχε αυτό που αναφέρουμε είναι ότι να υπάρχει ουσιαστικά και η αύξηση του ορίου δανειοδότηση από 200.000 ευρώ στι 300.000 ευρώ και παράλληλα δούμε μια διεύρυνση των ηλικιακών ορίων έω την ηλικία των 45 ετών, δηλαδή έω 39 ετών. Είναι πολύ μικρό ο αριθμό των ανθρώπων που έχουν κάνει παιδιά πλέον, έχουν οικογένειε. Πλέον βλέπουμε ότι το κόνο κάνει η οικογένεια σε μεγαλύτερε ηλικίε. Και ο 45χρονο αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπο που ήταν 28 ή ακόμα και 30 ετών, τα χρόνια των μνημονίων. Είναι κακό να τον αφήνουμε εκτό αυτού του σημαντικού προγράμματο που σε βοηθάει ώστε να αποκτήσει δική σου κατοικία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε για όλε τι πληροφορίε που μα έδωσε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Τι επόμενε μέρε θα είναι χρήσιμη η συμβολή σα και πάλι εδώ στο Σούντιο. Θέλετε να τα ξαναπούμε με ό,τι καινούργια στοιχεία υπάρχουν. Με μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Εσύ είσαι καλύτερο. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε, Διονύση.